Γεια σας, είμαι ο Μησίρας Πέτρος Γεωπόνος από το Φυτώριο Όλυμπος. Βρισκόμαστε στην περιοχή Αργυροπούλη Τυρνάβο σε Καριδεώνα, ποικιλίας Τσάντρερ. Η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει σκοπό, μάλλον με τη συγκεκριμένη μας επίσκεψη θέλουμε να σας δείξουμε την πορεία εμβολιασμένης, ενός φυτού εμβολιασμένης καρυδιάς πριν ακριβώς από 2 χρόνια και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2016 μας ζητήθηκε να κάνουμε αλλαγή ποικιλίας σε ένα φυτό, το οποίο δέντρο είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Στο συγκεκριμένο φυτό λοιπόν έγινε εμβολιασμός σε ποικιλία Τσάντρερ την άνοιξη του 2016. Ημερολογιακά σήμερα βρισκόμαστε 1η Σεπτέμβρη του 2018. Να γυρίσουμε λίγο την κάμερα για να φανεί από μακριά ποια είναι η ανάπτυξη του φυτού σήμερα μετά από 2,5 χρόνια. Θα πλησιάσουμε κοντά στο σημείο που έγινε ο εμβολιασμός για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα γυρίσουμε την κάμερα. Το φυτό ήταν με 3 βραχιούνες, εμβολιασμός εδώ ψηλά πάνω, δεύτερος βραχιώνας και τρίτος ακριβώς από εδώ πίσω, τους οποίους βέβαια βραχιώνες τους δύο παραγωγούς τους έχει κόψει και καλά έκανε, άφησε τον βραχιώνα ο οποίος είχε προς τα πάνω ευθεία πορεία και κλίση καλύτερη. Λοιπόν, θα πλησιάσουμε κοντά με την κάμερα για να δούμε εδώ ακριβώς στη συγκεκριμένη γραμμή είναι το σημείο επούλωσης. Αν θεωρηθεί ότι το κάτω μέρος είναι το υποκείμενο, το πάνω το εμβόλιο και εδώ είναι η γραμμή αλλαγής ποικιλίας, η γραμμή επούλωσης, η οποία σχεδόν έτσι φαίνεται ότι η πάνω ποικιλία μετά το εμβόλιο έχει ολοκληρωτικά σχεδόν καλύψει όλο το υποκείμενο. Το φυτό είναι υγιέστατο, θα το δούμε λίγο πάλι από μακριά. Έχει πάνω τα καρύδια του αρκετά μεγάλο μέγεθος. Εδώ συγκεκριμένα το συγκεκριμένο βίντεο το κάνουμε ως απάντηση σε μια συνήθως ερώτηση που μας γίνεται πολλούς παραγωγούς, εάν μπορούμε να εμβολιάσουμε φυτά μεγάλης ηλικίας. Και συγκεκριμένα επειδή στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχουν φυτευτεί πάρα πολλά φυτά με το πρόγραμμα δάσωσης, λοιπόν υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα από παραγωγούς οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν την ποικιλία τους από τη Ρέτζια σε κάποια άλλη, Φερνόρ, Τσάντρερ, Φερνέτ, Φραγκέτ ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και γίνεται, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο άτομο να σας βοηθήσει. Αυτό είναι το φυτό μετά ακριβώς από 2,5 χρόνια ζωής.